Επόμενη σχήλα ήταν η τεντηλή του Χάρη του Κουτσούμπα με κοινοβουλό του Χαραλαμπή του Βασίλη. Είναι μια σχήλα η οποία παίζει άνετα σε αυτό το παιχνίδι. Λέω πάντα και το τονίζω, άνετα σε αυτό το παιχνίδι. Έχει πάρα πολύ καλό καλπασμό και έχει εξαίρετη γραμμή ράχης. Δηλαδή όταν κινείται η σχήλα φεύγει σαν χέλι. Και αυτή έψαξε μέσα στο επίπεδο του αγώνα. Ο κυναγωγός της την οδηγούσε αρκετά καλά, χωρίς να τη σφυρίζει, με νοήματα, με τα χέρια. Η σχήλα υπάκουσε στις εντολές του κυναγωγού. Κινήθηκε αρκετά καλά σε όλο τον αγώνα, δεν άφησε μέρη άψακτα. Έχει ένα προτέρημα ότι η σκύλα τσεκάρει προς στιγμή και φεύγει, δηλαδή δεν ασχολείται με τις λεπτομέρειες που λέμε. Το εξετάζει με ψηλά το κεφάλι και φεύγει. Αυτό είναι ένα συν, γιατί όταν θα μπει στη βαθμολογία ο κριτής θα πρέπει οπωσδήποτε να το λάβει υπόψη του. Η σκύλα τσεκάρει εξαίρετα και φεύγει, όπως σας είπα, δεν ασχολείται, δεν κάθεται, και αυτό είναι στα συν της σκύλας εφόσον μπει στη βαθμολογία. Δυστυχώς η σκύλα δεν συνάντησε, παρόλο ότι την έδωσα ένα μπόνους 4 λεπτά επιπλέον, για να μην την βάλουμε μέσα και την ξαναδώ, γιατί και πρέπει να ξέρετε και ότι η επανάκληση σημαίνει σε ασέ. Έτσι, δεν κάνεις επανάκληση γιατί σου άρεσε το σκυλί, κάνεις επανάκληση γιατί δεν βρήκε, αλλά ήταν στο επίπεδο του σε ασέ, στο τίτλο δηλαδή, έτσι. Γι' αυτό και την έδωσα μία ευκαιρία 4 λεπτά, σαν κανονικός χρόνος, έτσι. Πάντως είναι μία πάρα πολύ καλή σκύλα, μπράβο. Μπράβο.